Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σε αυτή τη σημερινή μας εκδήλωση τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κύριο Σιραδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον μηχανισμό των αντικυθύρων, δίνοντάς μας μια γενική περιγραφή και στη συνέχεια τα καινούργια ερευνητικά αποτελέσματα. Σας ανταμείψω γι' αυτό με λίγες γνώσεις για ένα αρχαίο αντικείμενο που καθώς το διερευνούμε συνεχώς βρίσκουμε κάτι καινούριο. Ακόμα και χθες το βράδυ παίρνω ένα μήνυμα από τον Αριστίδη: «Κύριε Σιραδάκη, βρήκαμε και άλλο ένα παπά. Παπάδες έχει ο μηχανισμός. Έχει, λέει, καινούργια πράγματα, πολύ σοβαρά». Πριν όμως ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το παράρτημα Καβάλας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Να ευχηθώ να πάει πολύ καλύτερα, όπως κάνει από χρόνο σε χρόνο, να έχετε διευρυμένα καθήκοντα και να καταφέρετε πάντοτε, όπως μέχρι τώρα, να τα πραγματοποιείτε. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα τη διάλεξη για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Βεβαίως θα ξεκινήσω με μία βασική ερώτηση, η οποία είναι η... Τι είπε, τι δεν δουλεύει αυτό? Ωραία. Τι ήταν ο μηχανισμός των αντικυθύρων? Ξεκινάω πάντα έτσι, ώστε αν κάποιος στο τέλος με βαρεθεί, κάποιος θέλει να φύγει, του τηλεφωνάει κάποιος που είπε επειγόντως να φύγει από εδώ, να ξέρει τουλάχιστον τι περίπου ήταν ο μηχανισμός. Καταρχήν ήταν ένας αστρονομικός υπολογιστής με όλη την έννοια της λέξης. Δηλαδή, είχε ένα σημείο όπου ο χειριστής έβαζε δεδομένα, είχε το πρέπει input, έκανε υπολογισμούς με γρανάζια και με γρανάζια μπορεί να κάνει κανείς εύκολα διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Αν δεν πω κάτι ενδιάμεσα, παρακαλώ, ρωτήστε με αργότερα. Και επίσης, τα αποτελέσματα δεν τα έδινε σε ωραίες εικόνες ή κάπου που να μην μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει ποσοτικά. Δηλαδή να μετρήσει κάτι. Το έδινε σε κλίμακες επιστημονικές που μάλιστα νομίζω πως είναι οι πρώτες παγκοσμίως που έχουν βρεθεί ποτέ. Θα σας δείξω κάποιες από αυτές, θα τις δείξω. Τι υπολόγιζε ο μηχανισμός των αντικυθύρων? Υπολόγιζε με μεγάλη ακρίβεια, καταρχήν και πολλά άλλα βέβαια, υπολόγιζε τη θέση του ήλιου και της σελήνης στον ουρανό, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Μάλιστα, η δυσκολία στον εντοπισμό της θέσης της σελήνης είναι μεγάλη. Εγώ όταν είχα φτιάξει ένα πρόγραμμα, είχα βάλει 42 παραμέτρους για να καταφέρω να περιγράψω την κίνηση αυτή. Ο μηχανισμός την περιέγραφε με ένα εκπληκτικό τρόπο, με γρανάζια, με ένα που είναι περίπου διαφορικό γρανάζι.